Es ist mir eine große Freude und ich tue es aus großer innerer Überzeugung. Johanna, ich ernenne dich zur ersten Solistin des Wiener Staats. Το όνομά της Ιωάννα Αβραάμ. Εδώ και μερικές ώρες έχει τον τίτλο της πρώτης χορεύτριας του μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης μετά την ερμηνεία της στο ρόλο της Τατιάνας στην παράσταση με το κλασικό μπαλέτο του Τζον Κράγκο με τίτλο Νιέγκιν. Ένα βραβείο το οποίο η ίδια, μιλώντας στον Αλφα, αφιέρωσε σε αυτούς τους λίγους που στάθηκαν δίπλα της. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν και πριν τους τίτλους. Δεν θέλω να πω πολλά. Ευχαριστώ βαθιά αυτούς τους λίγους, τους πολύτιμους για μένα ανθρώπους που με στηρίζουν και είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι που κάνω. Η υπόκλησή μου σε εσάς. Το επίτευγμα της Ιωάννας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του ονόματος του σκηνοθέτη και διευθυντή του μπαλέτου, ο οποίος της έδωσε τον τίτλο. Η Ιωάννα Αβραάμ έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετική χορευτική προσωπικότητα και δημιούργησε το ρόλο της Τατιάνας με μια συναρπαστική καλλιτεχνική απόδοση. Για μένα αυτό την κάνει μια από τις καλύτερες και είναι μεγάλη χαρά που την διορίζω πρώτη σολίστ του κρατικού μπαλέτου της Βιέννης. Ο Μάρτιν Σλάφερ θεωρείται ένας από τους καλύτερους χορογράφους και σκηνοθέτες παγκοσμίως, διατελώντας στο παρελθόν διευθυντής του μπαλέτου της Βέρνης, σκηνοθετώντας μάλιστα στην πορεία δεκάδες έργα τα οποία ανέβηκαν σε σκηνές της Ευρώπης, του Ισραήλ και της Ιαπωνίας. Η Ιωάννα γεννήθηκε στη Λευκοσία και μεγάλωσε στη Λεμεσό, όπου και εκπαιδεύτηκε στη σχολή μπαλέτου της Ναδίνας Λοϊζίδου και στη συνέχεια στην Ακαδημία Χάιτς Μπαζ του Μονάχου. Ως ένα κορίτσι που ήθελε να πετύχει τα όνειρά της παρά τις δυσκολίες στο συγκεκριμένο είδος χορού. Was fortunate to have a correct and healthy vocational training that helped me overcome my body's limitation and pain. Το 2008 μπήκε στην κρατική όπερα της Βιέννης, όπου το 2010 προήχθησε σε μισολίστ, το 2014 σε σολίστ και πριν από δύο ημέρες σε κορυφαία μπαλαρίνα. Η κρατική όπερα της Βιέννης συγκαταλέγεται στις 5 καλύτερες του κόσμου. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 25 Μαΐου του 1869 με την όπερα Don Giovanni του Μότσαρτ. Στην πορεία του χρόνου πρωτοπαρουσιάστηκαν έργα τεράστιας πολιτιστικής αξίας, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας της όπερας χάθηκε από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναστηλώθηκε όμως και λειτουργήσε ξανά το 1955 με την όπερα Φιντέλο του Μπετόβεν. Σε αυτή την ιστορική όπερα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί η Ιωάννα με τον τίτλο της κορυφαίας μπαλαρίνας.